Πόσα κιλά πάει ο... Πόσο κιλά πάει ο Ισπαγίνη. Λοιπόν, μιας και την ανέφερες, την Ρούλα Κορομιλά, θα πάμε να δούμε τι συνέντευξη έδωσε στον Αστέριο. Και να πούμε σε λίγο ότι θα αποδεχτούμε την κυρία Ντέπι Γκολεμά. Θα την έχουμε κοντά μας να μας δώσει έτσι τα φώτα της και το ρεπορτάζ της σχετικά με τα τηλεοπτικά. Προς το παρόν όμως, Γιώργο μου, θέλω να μου πεις τι λέει και τι αποκαλύπτει η Ρούλα Κορομιλά που τόσο καιρό έχουμε να τη δούμε. Τη βλέπουμε πάρα πολύ ανανεωμένη και αδυνατισμένη και όμορφη και αποκαλυπτική. Θέλω να σου πω ότι υποδέχτηκε τον Μιχαλή Ροδόπουλο στο σπίτι της και έκαναν μια συνέντευξη γεμάτη κέφι. Πολύ πλάκα και βέβαια πολλές αποκαλύψεις. Η Ρούλα Κορομιλά μίλησε για τα τηλεοπτικά και μίλησε και για τους άντρες. Ανανεωμένη και φανερά αδυνατισμένη. Μ' αρέσει πολύ, το έχει κόψει, το έχει κάνει καρέ το μαλλί μακρύ. Έτσι. Φοβερό το χρώμα του μαλλιού της, απίστευτο. Παιδιά, δεν ξέρω, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Έχει αδυνατήσει. Και φαίνεται ήρεμη και ευτυχισμένη. Ήρεμη και ευτυχισμένη, παιδιά, η κυρία Κορομιλά. Είχε... Δεν ξέρω εσύ, Γιώργο μου, που την ξέρεις καλύτερα από εμάς. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι η Ρούλα, θέλω να σας πω, και θέλω να πω ότι όντως έχει αδυνατήσει πάρα πολύ και έχει ομορφύνει. Το καλοκαίρι την βοήθησε, χαλάρωσε και να λοιπόν τη λέει για τους άντρες. Δεν φόβησα ποτέ, αλλά ούτε με φόβησε ποτέ κανένας άντρας. Δεν είναι οι σχέσεις η δική μου αναμέτρηση. Είναι μοίρασμα, αρμονία και αγάπη. Όσο διαρκούν, τους άντρες της ζωής μου τους τιμώ όλους. Είχα πάντα τους διακριτούς ρόλους. Και εγώ το δικό μου, αυτόν της γυναίκας. Θέλω να σας πω βέβαια ότι δεν θα μπορούσε η Ρούλα Κορομιλά να μην μιλήσει για τηλεοπτικά. Και βέβαια αυτό που έκανε περισσότερη εντύπωση είναι ότι μίλησε για κάποιους τηλεοπτικούς αστέρες οι οποίοι μεταλλάσσονται και μεταμορφώνονται στο πέρασμα του χρόνου. Ναι. Και η ίδια λέει λοιπόν ότι ακόμη και ο Πλανητάρχης είναι πιο προσγειωμένος από κάποιους που βγαίνουν στον αέρα. Μα λέει ονόματα. Συμφωνώ, αλλά ποιος εννοεί όντως. Δεν αναφέρει ονόματα, αλλά λέει ότι όταν έχει τύχει κατά καιρούς να εκπλήσεται από ανθρώπους τους οποίους γνωρίζει προσωπικά και κατά την διάρκεια της μικρής θητείας τους στην τηλεόραση μεταμορφώνονται. Αλλάζουν τελείως και δεν τους αναγνωρίζουν καν. Εντάξει, πάνω κάτω της κόντρας της κυρίας Ρούλας Κορομιλά της ξέρουμε με ποιους έτσι έχει μια κόντρα. Με τον Βαγγέλη Περί υπήρξε κάποια στιγμή, με την Ελένη Μενεγάκη. Με τον κύριο Καπετανίδη κάποια στιγμή είχε μια κόντρα. Στην κόντρα συνήθεια να μην παριόμαστε, παιδιά. Με ποιο? Με την Ελένη Μενεγάκη, πότε υπήρχε κόντρα. Υπήρχε ένα μαναφούκι και μου λέει και του λέω. Αλλά τι να σου πω, δεν έχει κόντρα σε αυτή τη ζωή. Δεν έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Αυτό. Το μαναφούκι γιατί και του λέω και μου λέει, θέλω να μου το εξηγήσει. Δεν είχαμε ακούσει, δεν το είχαμε αναλύσει από παλιά, ρε παιδί μου, ότι είχαν ένα θέμα μεταξύ του. Από παλιά, όταν η κυρία Μενεγάκη ήταν ακόμα στον Αντένα, που ήταν στην πρωινή ζώνη. Και που λέγανε ήταν... και μετά αυτό, που είχε πάει η Ελένη Μενεγάκη στην πρεμιέρα της στον Greek Idol και μετά δεν αντάλλαξε την επίσκεψη ποτέ αυτή η Ρούλα. Τι είναι, ρε παιδιά, η επίσκεψη στι εκπομπέ, αλυσβερίσει. Ήρθε, τάρτο, δεν ήρθε, δεν έρχομαι. Τότε οι εκπομπέ δεν θα έχουν πρόσωπα. Εντάξει, βρε Σιλόντορα, άμα σε στηρίξει όμω ένα συνάδελφο, δεν θα τον στηρίξει και εσύ μετά. Τι με έτσι, καλό σε ευχαριστώ λόγο, πολύ, να σε καλά. Με ένα καλό λόγο, με μια ωραία ενθοθέσμη, με ένα ωραίο λουλούδι, με ένα ωραίο δώρο. Πάντως γενικότερα. Πάντως δεν την είδαμε την κυρία Ρούλα Κορομιλά να κάθεται στον ίδιο καναπέ και να πίνει καφέ με την κυρία Μενεγάκη. Αυτό δεν το έχουμε δει. Αυτό. Αυτό νομίζω το λέει. Χαρούμενοι να είμαστε. Να σου πω εγώ απλά ότι γενικότερα το τελευταίο καιρό και τα τελευταία χρόνια εγώ δεν έχω ακούσει την Ρούλα και δεν την έχω δώσει καμία συνέντευξη τη να μιλάει άσχημα για την Ελένη Μενεγάκη. Ούτε κακά, ίσα λέει ότι είναι ένα. Γιατί είναι επαγγελματία. Ούτε η κυρία Μενεγάκη νομίζω έχει πει ποτέ κακή κουβέντα για την κυρία Κορομιλά. Τι θα πει, Γιώργο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, λέω εγώ. Θα σιωπήσω. Γιατί εκπρόσωπο μέχρι εκεί είχε